Λοιπόν, εδώ έχουμε το πρώτο ξύλινο ποδήλατο που κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Έτοιμο στα πόδια μας. Έχουμε την εμπειρία των ξύλων, τις γνώσεις τις έχουμε. Σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο. Τουλάχιστον για την Ελλάδα πρωτότυπο. Οπότε φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και από ό,τι είδαμε και έξω, η ομάδα του ΠΑΟΚ θα τρέχει με αυτό. Ναι, βέβαια. Κατά προτίμηση. Ο σκελετός είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από εμάς, μέχρι και τα μεταλλικά μέρη, αυτά τα παράγουμε εμείς. Το ποδήλατο τώρα είναι σε παραγωγή. Τώρα αρχίζει, βγαίνει σε παραγωγή τώρα. Από σήμερα δηλαδή που μιλάμε, αρχίζει η παραγωγή του. Οπότε μπορούν να ξεκινήσουν και τις παραγγελίες ενδιαφερόμενοι. Καλησπέρα. Λέγομαι Μαλούς Στέλιος. Είμαι ιδιοκτήτης του καταστήματος Cycle. Είμαι 30 χρόνια στον χώρο του ποδηλάτου. Ξεκίνησα το 1983 σαν αθλητής, μέλος της εθνικής ομάδας, με βαλκανική και πανελλήνια νίκη. Συνεχεία προπονητής ποδηλασίας στην ομάδα του ΠΑΟΚ με πολλές διακρίσεις με την ομάδα σε πανελλήνια πρωταθλήματα και βαλκανικά πρωταθλήματα. 7 χρόνια καθηγητής σε αθλητικό γυμνάσιο με αντικείμενο της ποδηλασίας και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι και επιχειρηματικά με το ποδήλατο. Είδαμε κάτι καινούριο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από Έλληνα κατασκευαστή, ένα ξύλινο ποδήλατο που είναι εξ ολοκλήρου από ξύλο και όχι επένδυση μόνο, δηλαδή από αλουμίνιο και ξύλο μαζί, είναι καθαρά ξύλινο ποδήλατο. Η χειροποίητο, η ιδέα ξεκίνησε από δύο αδέρφια, τα αδέρφια Λεκοβίτσι, που έχω εγώ τα παιδιά τους στην ομάδα σαν αθλητές, και μου το παρουσιάσαν σαν έκπληξη σε μια γιορτή που είχαμε κάνει με την ομάδα. Μου το φέραν και λέει αυτό είναι το ποδήλατο που κατασκευάζουμε εμείς. Φυσικά δεν το πίστευα στα μάτια μου, γιατί και εγώ πρώτη φορά έβαλα ένα τέτοιο ποδήλατο και βλέπω ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο μεράκι και από τους δύο να εξελιχθεί το ποδήλατο αυτό εδώ και να είναι κάτι πολύ καλό και για τη χώρα μας και για το ίδιο το ποδήλατο.